πήρατε το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για το ιεροαποστολικό σας έργο τα 20 τελευταία χρόνια. Έχετε κλείσει 20 χρόνια εκεί. Σχεδόν, κάτι λιγότερο από 20 χρόνια. Είσαστε στην πιο επικίνδυνη, στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή του πλανήτη, καθώς οι χώρες αυτές έχουν χτυπηθεί πολλαπλώς από τη φτώχεια, από το λοιμό, από τα καιρικά φαινόμενα. Και εσείς τι κάνετε εκεί, τι προσπαθείτε να κάνετε, πώς επιβιώνετε? Για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη αυτή φιλοξενία, αλλά να πούμε ότι το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών είναι ένα βραβείο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοηθάνε, υποστηρίζουν και κρατάνε με την αγάπη τους και τη στοργή τους όλο το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας. Για τα χιλιάδες παιδιά τα οποία έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, έχουν πρόσβαση σε σχολείο, στην εκπαίδευση, να μπορέσουν να μάθουν γράμματα, αλλά να μπορέσουν να τραφούν κιόλας, να μπορέσουν να γιατρευτούν από τις αρρώστιες, για όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος βοηθιέται. Δεν είναι ένα προσωπικό βραβείο και θα μου επιτρέψετε αυτό το βραβείο πραγματικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους και για τα παιδιά που βοηθούνται στην Ασία, αλλά και για όλους τους δωρητές ανά τον κόσμο που βοηθάνε και στηρίζουν αυτά τα προγράμματα, ανήκει σε αυτό. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, γιατί είμαστε στο 2007, για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις περιοχές. Τι αξία έχουν αυτά τα παιδιά για τους γονείς τους, πώς τους συμπεριφέρονται, πώς συμπεριφέρονται στα κοριτσάκια που γεννιούνται και σε τι κατάσταση τα παραλαμβάνεται στα ιδρύματα. Καταρχάς, το έργο είναι του Θεού, δεν είναι δικό μας. Εμείς την καλή διάθεση βάζουμε πάντα. Οπότε κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Εμείς απλά, και εγώ προσωπικά, για να το φέρω σε προσωπικό επίπεδο, θεωρώ ότι ζω μια πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό να μπορώ να διακονώ, να υπηρετώ, να φροντίζω αυτή τη μεγάλη οικογένεια που μου έχει δώσει ο Θεός. Είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται σε ανέχεια, μπορεί να μην έχουν αυτά που θεωρούμε εμείς δεδομένα, μπορεί να μην έχουν πρόσβαση πάντα σε καθαρό νερό, μπορεί για 5 ευρώ που δεν έχουν ή 5 δολάρια Αμερικής να μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο να γιατρέψουν τις πληγές τους ή να δέσουν, να βάλουν σε γύψο το χέρι τους ή το πόδι τους που έχουν σπάσει. Όμως αυτοί οι άνθρωποι με τη στάση ζωής και πολλές φορές με την αξιοπρέπειά τους διδάσκουν όλους εμάς που θεωρούμε ορισμένα πράγματα δεδομένα και που όταν χάνουμε κάτι από τα κεκτημένα μας ή τα δεδομένα μας, τότε αλλάζουμε χαρακτήρα και γινόμαστε πραγματικά κάτι διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε να είμαστε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι μια ευλογία για όλους εμάς και θεωρώ ευλογία στη ζωή μου που για όσο χρόνο μου επιτρέπει ο Θεός μπορώ να είμαι και να διακονώ, να βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους. Θα μας πείτε ορισμένα παραδείγματα για τις συνθήκες που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα παιδάκια, γιατί είναι σημαντικό να το ακούσουμε από εσάς. Έχω ζήσει μέσα σε ζούγκλες, ναι, χωριά, τα οποία είναι 400 άτομα, 500 άτομα, να κοιμούνται σε ψάθες όλοι μαζί κάτω στο πάτωμα, στο έδαφος. Και να μην έχουν σπίτια ή την έννοια του σπιτιού, της εστίας, όπως έχουμε εμείς. Έχω ζήσει ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε παλιά μνήματα μουσουλμανικά, τα σλάμς, και ζουν ουσιαστικά σε λαγούμια, όπου εκεί πέρα οι κανόνες υγιεινής δεν είναι ανθρώπινες, κάθε άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι πάντοτε δεδομένη σε αυτά τα μέρη, όπως υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αν και πλέον οι νόμοι είναι αυστηρότεροι στην Ασία προς τιμήν τους, που αν σε μια οικογένεια υπάρχουν πολλά παιδιά και κυρίως κορίτσια, επειδή δεν θα μεταφέρουν το όνομα, δεν θα μπορούν να δουλέψουν και θα πρέπει, αν και δεν υπάρχουν πλέον οι νόμοι αυτοί, έχουν αλλάξει, το τονίζω, όμως στην πρακτική πρέπει να μαζέψουν λεφτά για πρίκα, πολλές φορές αυτά τα κορίτσια ή θα τα δώσουν ή μπορεί να τα πετάξουν ακόμα και στα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιδιά που πετάγονται στα σκουπίδια ή τα εγκαταλείπουν είναι φορά στον καθένα που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί με άσχημο τρόπο.
Πόσο δε μάλλον υπάρχουν παραδείγματα που ο πατέρας της οικογένειας θα πει ότι πάω σε ένα άλλο μέρος να δουλέψω επειδή εδώ δεν υπάρχουν δουλειές και πηγαίνοντας στο άλλο μέρος ξεχνάει την οικογένειά του και εκεί πέρα θα φτιάξει κάποια άλλη. Οπότε μένει μια μάνα με 2, 3, 4 παιδιά η οποία πρέπει να επιβιώσει. Συγγνώμη, όταν λέτε ότι τα πετάνε στα σκουπίδια, κυριολεκτείτε, δηλαδή μπορούν να πετάξουν 3 κοριτσάκια στα σκουπίδια γιατί αποτελούν βάρος την οικογένεια. Έτσι ακριβώς. Έχουμε μαζέψει παιδιά τα οποία ήταν στα σκουπίδια. Θα σας μεταφέρω μια εικόνα σε μία από τις, θα λέγαμε, επισκέψεις μου σε διάφορα μέρη με συνεργάτες και εθελοντές γιατρούς. Φύγαμε πολύ πρωί για να πάμε σε ένα διαφορετικό μέρος για να μπορέσουμε εκεί να βοηθήσουμε και να εξετάσουμε κόσμο δωρεάν. Στο φανάρι, όπως περίμενε το αμάξι για να ανάψει πράσινο και να φύγουμε, ήταν ένα σωρός από σκουπίδια. Εκεί πέρα κοιμόταν μια οικογένεια. Είχε 2 μικρά παιδιά. Το νεότερο παιδί μπουζούλαγε, ήταν τόσο μικρό που ακόμα δεν περπατούσε. Τραβούσε όμως τα κουρέλια που φορούσε η μητέρα για να ζητήσει νερό. Και το μεγάλο το παιδί κοιτούσε προφανώς και αυτό για να πιει νερό. Η μητέρα πήρε ένα βρώμικο τσίκινο ποτήρι, το οποίο είχε αρχίσει ήδη να οξυδώνεται, να σκουριάζει. Πήγε στα νερά που τρέχανε στο πεζοδρόμιο, που είναι τα απόνερα, πήρε από εκεί πέρα νερό και έδωσε στα παιδιά να πιούν. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Τίθεται ένα ερώτημα. Αυτό που πολλές φορές οι άνθρωποι λέμε όταν βρισκόμαστε απέναντι στον απόλυτο πόνο ή στην απώλεια. Γιατί το κάνει ο Θεός? Γιατί ο Θεός έχει, εφόσον είναι Θεός αγάπης, δοκιμάζει τόσο πολύ αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους που δεν έφταξαν σε τίποτα? Γιατί δίνει όλη αυτή την αρρώστια, τον πόνο? Και είναι ένα επιχείρημα, λένε, μα υπάρχει Θεός να τα κάνει όλα αυτά? Ξέρετε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα και συγχωρέστε με που θα πρέπει να απαντήσω πιο θεολογικά και όχι πιο κοινωνικά. Αυτό το σκεφτόμαστε όταν περνάμε τα δύσκολα και πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε, επειδή ο εγωισμός είναι μέσα στην ψυχή μας και στη σκέψη μας, δεν σκεφτόμαστε μήπως τα προκαλέσαμε εμείς. Το ότι έχουμε άνισες κοινωνίες, δεν φταίει ο Θεός. Εμείς τις δημιουργήσαμε, εμείς τις φτιάξαμε. Το ότι η σάρκα μας, ότι η φύση μας είναι ασθενής, αυτό το ξέρουμε. Γεννηθήκαμε και όλοι χρωστάμε ένα θάνατο, όπως λέει και ο ελληνικός λαός, ο σοφός ελληνικός λαός. Αλλά το ότι η νοσοκομιακή περίθαλψη ή η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι τόσο ακριβή, εμείς τη δημιουργήσαμε. Είναι απόρρια της δικής μας ευθύνης. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και στην Ασία, που σας είπα ότι είναι διαφορετικό τρόπο σκέψης. Διότι εδώ πας να βοηθήσεις ένα παιδί στα σκουπίδια, ένα παιδί το οποίο ζει σε λαγούμια, ούτε καν σε λασποκαλύβα, και έρχεται ο φανατικός και σου λέει συγγνώμη, για ποιο λόγο εσύ βοηθάς? Αυτό το παιδί είχε κακό κάρμα, άφησε το να πεθάνει από την πείνα, άφησε το να πεθάνει από τις αρρώστιες, άφησε το να φύγει από τη ζωή, γιατί στην επόμενη ζωή του θα είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο εγωισμό και με την ανθρώπινη θεώρηση. Μην βάζουμε το Θεό σε αυτή τη θέση που πολλές φορές εμείς τη δημιουργήσαμε, απλά δεν αντέχουμε την ευθύνη των πραξιών μας και τα ζητάμε από το Θεό. Σεβασμιότατε, εσείς μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία διαχειρίζεστε, καταρχάς πόσα παιδιά είναι, τα παιδιά που προστατεύετε είναι παιδιά τα οποία είναι χριστιανοί ή από όλες τις θρησκείες προστατεύετε τα παιδιά? Σε κάθε τόπο είναι κυρίως από παιδιά από τόπιες θρησκείες, γιατί το να πεις ότι βαφτίζω κάποιον χριστιανό Ορθόδοξο είναι το πιο εύκολο. Αλλά για μας είναι κάτι τόσο σημαντικό και τόσο ιδιαίτερο και τόσο μοναδικό, που θέλεις να ξέρεις ότι πραγματικά ο άλλος αυτό, τη χαρά που νιώθεις εσύ και τη μοιράζεσαι, αλλά την ίδια χαρά μπορεί να τη μοιράσει ο άλλος. Οπότε όταν δίνεις βοήθεια, δεν θα ρωτήσεις κανέναν από ποια χώρα είσαι, τι χρώμα έχεις, ποιος είσαι,
τι πιστεύεις. Απλά ο άνθρωπος που έχει ανάγκη, έχει ανάγκη. Το ότι αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο, θα τον βοηθήσω. Αν αυτό που πραγματικά εμένα με κάνει ψυχικά ευτυχισμένο, σωματικά και πνευματικά ευτυχισμένο, και αυτός είναι ο Θεός μου, ναι, μπορεί και ο άλλος να το μοιραστεί. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή δεν τη διαπραγματεύομαι εύκολα. Οπότε αυτό πρέπει να μου δείξει ο ίδιος ότι πραγματικά το θέλει, για να μπορέσω κι εγώ να ανοιχτώ και να προχωρήσω. Πόσες χιλιάδες είναι τα παιδιά που προστατεύετε σε εγκρήματα? Στα δικά μας ορφανοτροφία είναι περισσότερα από 1000 παιδιά, αλλά με τα σχολεία που έχουμε στην Ασία μιλάμε για περισσότερα από 5 με 6.000 παιδιά. Και πόσα χρήματα πρέπει να εξασφαλίζετε, με όποιον τρόπο μπορείτε κάθε μήνα, για να μην πεταχτούν τα ορφανά στους δρόμους? Επειδή περνάμε δύσκολα οικονομικά, και να επαναλάβω ότι η Ελλάδα, η μητέρα Ελλάδα, τρέφει όλες αυτές τις προσπάθειες, γιατί όπως σας είπα, η Μητρόπολη Σιγκαπούρης δεν έχει πόρους οικονομικούς, χρειαζόμαστε μίνιμουμ περισσότερα από 600.000 ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια αυτά τα παιδιά να τα κρατήσουμε στα ιδρύματα, για να μην μπορέσουν να ζήσουν τη δυσάρεστη εμπειρία να ξαναγυρίσουν στους δρόμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πω κάτι που μας ακούνε. Εσείς, επειδή ανήκετε σε μια πολύ φτωχή Μητρόπολη, έχετε μισθό ή προσφέρετε? Έχω το Θεό και μου αρκεί. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν αμείβεστε. Ότι όλο αυτό το οποίο κάνετε είναι γιατί θέλετε να το κάνετε. Ξέρετε, η αγάπη δεν είναι επιπληρωμή. Έρχονται στον χριστιανισμό οι άνθρωποι εκεί, ακολουθούν. Θεωρούν ότι εάν ακολουθήσουν τη χριστιανική πίστη, αλλάζει η ποιότητα της ζωής τους, αλλάζει ο τρόπος σκέψης τους. Βλέπετε η διάδοση του χριστιανισμού. Τι κάνετε το καλύτερο τρόπο, ακόμα και διακινδυνεύοντας τη ζωή σας. Ανταποκρίνονται οι άνθρωποι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ότι το έργο όλο αυτό που αναφέρατε είναι του Θεού, δεν είναι δικό μας. Εγώ την καλή διάθεση βάζω. Ο Θεός κάνει τα υπόλοιπα. Και σε αυτό το σημείο δεν το λέω τυχαία, το λέω ότι ακόμα και στην ανταπόκριση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να γνωρίσουν το χριστιανισμό, ο Θεός ανοίγει τις πόρτες. Και αυτό το ζώντας στην Ασία τόσα χρόνια, το έχω αντιμετωπίσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τον Παλί, που όλοι το ξέρουμε σαν εξωτικό προορισμό. Εκεί ήταν ένας Ορθόδοξος ιερέας, είναι ακόμα, ο πατέρας Στέφανος, ο οποίος, επειδή η Ινδονησία είναι μουσουλμανική χώρα, αλλά τον Παλί τον Ισάκη έχει Ινδουιστική παράδοση. Mm-hmm. Για να αλλάξει η παράδοση, είναι πάρα πολύ δεμένη σαν κοινωνία. Οπότε οτιδήποτε μη Ινδουιστικό είναι ξένο προς την παράδοση και ο κόσμος έχει μια καχυποψία. Ο πατέρας Στέφανος σε αυτό το μέρος ήταν ξένος για αυτούς. Αν και μιλούσε την ίδια γλώσσα, αν και ήταν από το διπλανό νησί, ήταν όμως ξένος. Μια μέρα ήρθε ένας γείτονας και του είπε: «Ξέρεις, το παιδί μου είχε ατύχημα με το μηχανάκι, είναι εδώ και μέρες σε κόμμα στο νοσοκομείο στην εντατική, οι γιατροί δεν έχουν δώσει ελπίδες και σε παρακαλώ, εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω στους δικούς μου τους θεούς, δεν έχω τίποτα να χάσω, έλα και εσύ στο νοσοκομείο να προσευχηθείς, να πεις και εσύ στο δικό σου το Θεό, αν μπορεί να μου κάνει καλά το παιδί, γιατί δεν έχω σε τίποτα άλλο να ελπίζω». Ο πατέρας Στέφανος, ναι, πήγε στο νοσοκομείο και προσευχήθηκε. Φεύγοντας ο πατέρας Στέφανος, το παιδί συνήλθε από το κόμμα. Μετά από κάποιους μήνες, το παιδί βγήκε από το νοσοκομείο και αυτό ήταν η αφορμή όλη η οικογένεια να θελήσει να μάθει περισσότερα για τον χριστιανισμό και ο πατέρας Στέφανος να γίνει κοινωνικά αποδεκτός από όλη την κοινωνία. Ότι αυτός ναι, μεν είναι χριστιανός, αλλά δεν είναι ξένος προς την κοινωνία μας. Εκεί πέρα που εμείς θεωρούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να βρούμε τείχο μπροστά διέξοδο, ο Θεός ανοίγει τους δρόμους. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά. Οπότε ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να τον συναντήσουν είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας συναντήσουν. Εμείς στην Ορθόδοξη παράδοση δεν έχουμε τον προσελκυσμό. Γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Εμείς δεν είμαστε σαν άλλα χριστιανικά δόγματα που θα κάνουμε τάγματα ιεραποστόλων
να πάμε και να προσπαθήσουμε να τους προσελκύσουμε και να τους πούμε. Η δικιά μας η παρουσία και το δικό μας το παράδειγμα είναι αυτό που θα μιλήσει στον άλλον για να έρθει και να σε βρει και να σου πει ότι κοίταξε, γιατί εσύ είσαι τόσο χαρούμενος και εγώ δεν είμαι. Οι ανατολικές θρησκείες είναι πολύ όμορφα φιλοσοφικά ρεύματα, αλλά όμως η κατάληξή τους είναι η απόλυτη απάθεια. Το Νιρβάνα είναι η απάθεια. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθώντας να ζήσουν μέσα από τα ανατολικά θρησκεύματα, προσπαθούν να αδειάσουν από συναισθήματα, να αδειάσουν από τη σκέψη τους. Αυτό δεν τους κάνει ευτυχισμένους. Αυτό δεν τους κάνει χαρούμενους ανθρώπους. Ο χριστιανισμός και δει αυτό που βιώνουμε, αν και δεν το εκτιμάμε πολλές φορές μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η χαρά της Αναστάσεως. Είναι αυτή η χαρμολύπη που ακόμα και στα πολύ δύσκολα λέμε «Μωρέ, έχει ο Θεός». Έχει ο Θεός, δεν θα βάλω σκοτούρες. Αυτό που έχουμε εμείς στο ελληνικό, στο DNA μας, είναι αυτό που μας έχει περάσει μέσα από τον χριστιανισμό και το έχουμε καταλάβει. Η χαρά της Αναστάσεως, ότι εμείς οφείλουμε ακόμα και στα πιο δύσκολα να χαμογελάμε και να προχωράμε. Αυτό, όταν το αντιλαμβάνονται εδώ πέρα στην Ασία, είναι μια τεράστια επανάσταση και αλλαγή για τη ζωή τους. Γιατί μέχρι τώρα έχουν μάθει να ζουν μέσα από την κατάθλιψη και μέσα από τη στεναχώρια. Και όταν βλέπουν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει, διότι πάνω από μας είναι ένας Θεός. Όπως λέει και το τραγούδι, και ένας Θεός πάνω από τ' άδικο. Έτσι ακριβώς. Αυτό το πράγμα είναι επανάσταση για αυτούς. Και όσοι το καταλαβαίνουν, πραγματικά γίνονται ακόμα πιο πιστοί και από εμάς. Σεβασμιότατε, πραγματικά το ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ λίγο για αυτά τα οποία μας μεταφέρατε. Respect σε αυτό το οποίο κάνετε και στη φιλοσοφία την οποία, τη φιλοσοφία ζωής την οποία έχετε. Είμαι ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος και εύχομαι σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, να κουβαλάνε την Ελλάδα μέσα τους, τις παραδόσεις και το Θεό. Respect the Greece.